Σε καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα μάθημα αρνός πάνω στο κεφάλαιο της Δευτέρας Γυμνασίου, επίλυση τύπων. Μιλάμε για την τελευταία άσκηση αυτού του κεφαλαίου, που είναι η άσκηση 14. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Εμπειρικές, λέει, μελέτες για τη χιονόπτωση στη Βρετανία κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα. Ο αριθμός D των ημερών ενός έτους, στη διάρκεια των οποίων πέφτει χιόνι, δίνεται κατά προσέγγιση από τον τύπο D ίσον 0,155 επί H συν 11, όπου H είναι το υψόμετρο ενός τόπου σε μέτρα. Δηλαδή, αν ξέρεις το υψόμετρο H, τότε κάνοντας την πράξη 0,155 επί H συν 11, βρίσκεις το πλήθος D των ημερών κατά το οποίο χιονίζει. Α. Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, βρες μου πόσες ημέρες χιονίζει σε έναν τόπο που είναι παραθαλάσσιος, δηλαδή που δεν έχει καθόλου υψόμετρο, έτσι. Είναι θάλασσα. Δεν είναι βουνό, να πεις ότι έχει κάποιο ύψος, είναι θάλασσα, επίπεδο. Β. Σε ποιο υψόμετρο, δηλαδή πόσο είναι το H, αν ξέρεις ότι χιονίζει 6 μήνες το χρόνο. Σε ποιο υψόμετρο χιονίζει 6 μήνες το χρόνο, δηλαδή 180 ημέρες. Και σε ποιο υψόμετρο χιονίζει κάθε ημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή την άσκηση κάνοντας πρώτα το πρώτο ερώτημα. Τελευταία. Λοιπόν, τι ξέρω, μου έχει δώσει έναν τύπο, ο οποίος τύπος είναι μια σχέση μεταξύ των ημερών που χιονίζει, των ημερών ενός έτους, και του H που είναι το υψόμετρο αυτού του τόπου. Άρα, αυτή εδώ η σχέση, για πάμε να δούμε πώς θα μου χρησιμεύσει για να κάνω το α. Λοιπόν, πόσες μέρες χιονίζει, δηλαδή πόσο είναι το D, αν ξέρεις ότι ο τόπος είναι παραθαλάσσιος, δηλαδή το H είναι 0. Ωραία. Πόσο είναι το D. Ποιος τύπος μου δίνει αυτό το D. Αυτό εδώ. D ίσον 0,155 επί H και 11. Το H ξέρω ότι είναι πόσο, 0. Άρα το D είναι πόσο, όπου H πηγαίνει και βάλει το 0. Οπότε είναι 0,155 επί 0 συν 11. Λοιπόν, προηγείται ο πολλαπλασιασμός, ο οποίος 0,155 επί 0 μου κάνει 0, οπότε τελικά, παιδιά, τι βρίσκω, ότι D, οι ημέρες δηλαδή που χιονίζει, είναι 11. 11 ημέρες. Οπότε, σε έναν τόπο που είναι παραθαλάσσιος, δηλαδή που το υψόμετρο H είναι 0, τελικά χιονίζει 11 ημέρες. Λοιπόν, πάμε και στο ερώτημα Β. Σε ποιο υψόμετρο χιονίζει 6 μήνες το χρόνο. Να το πάρουμε σπαστά. Λοιπόν, άρα, θέλω να βρω το H ίσον πόσο, όταν, τι σου έχω δώσει, πόσους μήνες χιονίζει 6. Μα το D συμβολίζει μέρες, όχι μήνες. Σου λέει ότι 6 μήνες είναι 180 ημέρες. Άρα το D είναι 180 ημέρες. Επειδή το D, παιδιά, εκφράζει μέρες, όχι μήνες, μην κάνω τέτοια λάθη. Άρα, πόσο είναι το H όταν το D είναι 180. Ωραία. Ποια είναι η σχέση που θα με βοηθήσει να υπολογίσω το H όταν ξέρω το D. Ποιο είναι το εργαλείο μου. Το δεδομένο που μου έδωσε η άσκηση είναι αυτός εδώ ο τύπος. Άρα, τι λέω. Ξέρω ότι το D είναι ίσο με 0,155 επί H συν 11. Λοιπόν, τι ξέρω, τι δεν ξέρω. Το D ξέρω ότι είναι 180. Το βάζω. Ίσον 0,155 επί H συν 11. Οπότε έχω να λύσω μία εξίσωση με άγνωστο το H. Άρα, χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Ό,τι έχει σχέση με H το φαίνω αριστερά. Ό,τι έχει σχέση με αριθμούς το πάω δεξιά. Οπότε, αριστερά θα έρθει το 0,155 επί H. Είναι πολλαπλασιασμός, οπότε έρχεται όλο μαζί. Αλλά αφού μετακόμισε, άλλαξε πρόσημο. Οπότε, μείον. Και δεξιά έχω το 11 μείον 180, έτσι. Γιατί άμα το 180 έρθει δεξιά, τελικά θα γίνει μείον 180, αλλάζει πρόσημο. Οπότε, τελικά, μείον 0,155 επί H κάνει 11 μείον 180. Έχω ετερόσημα, οπότε κάνω αφαίρεση. Από τα 180 να βγάλω τα 11 μου κάνει 169, αλλά επειδή το 180 ως μεγαλύτερο έχει πρόσημο πλην,
πλην θα μπει και εδώ. Οπότε, τελικά εγώ θέλω το H να μείνει μόνο του. Πρέπει να διώξω αυτό το μείον 0,155 που είναι πολλαπλασιασμένο. Άρα, πώς διώχνω ένα πολλαπλασιασμό με μία διαίρεση. Οπότε, έτσι όπως είναι η εξίσωσή μου, διαιρώ και τα δύο μέλη με αυτό το μείον 0,155 και τα δύο μέλη, επαναλαμβάνω, με αυτό που θέλω να διώξω δηλαδή. Διαιρώ με το μείον 0,155 που θέλω να διώξω. Άρα, τελικά φεύγουν αυτά εδώ πέρα, είναι σαν να λέω πλην 0,155 δια πλην 0,155, κάτι δια κάτι μου κάνει 1. Οπότε τελικά το H που μας ζητάει είναι πλην δια πλην μας κάνει συν, οπότε το αποτέλεσμά μας θα είναι θετικό 169 δια 0,155, πόσο μας κάνει, άμα κάνεις τη διαίρεση σου κάνει 1090,3 μέτρα. Οπότε το υψόμετρο που μου ζητάει είναι 1090,3 μέτρα. Λοιπόν, για πάμε και στο επόμενο. Στο επόμενο τι μου ζητάει. Σε ποιο υψόμετρο χιονίζει κάθε ημέρα. Σε ποιο υψόμετρο χιονίζει κάθε ημέρα. Δηλαδή το χρόνο πόσες ημέρες χιονίζει. Για να λύσουμε αυτό το ερώτημα. Πόσο είναι το υψόμετρο το H όταν... Πόσο είναι το D. Αφού χιονίζει κάθε ημέρα, άρα το χρόνο δεν χιονίζει 360 ημέρες. Οπότε το D που συμβολίζει πόσες ημέρες το χρόνο χιονίζει είναι 360. Μάλιστα. Θα το κάνω, παιδιά, όπως και πριν, έτσι. Όπου D βάζω το αντίστοιχο και λύνω εξίσωση ως προς H. Επειδή όμως αυτό ήταν λίγο κουραστικό, τι έχουμε πει, εμείς δεν είχαμε βρει έναν πάρα πολύ όμορφο τύπο. Μου είχε δώσει άσκηση ότι ο τύπος D είναι ίσως με 0,155 επί H και 11. Αντί να αντικαταστήσω με D το 360 και να λύσω μετά εξίσως για να βρω το H, όπως έκανα πριν, δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο χρήσιμο. Λοιπόν, για λύσαμε αυτό το τύπο ως προς αυτό το H που θες να βρεις. Άρα... Το H τι θέλω, να έρθει μόνο του και να μείνει μόνο του στο πρώτο μέλος. Σωστά? Λοιπόν, για να δούμε πώς θα γίνει. Προφανώς για να έρθει το H στο πρώτο μέλος, θα έρθει όλο αυτό μαζί, παιδιά. Γιατί το H είναι πολλαπλασιασμένο με το 0,155 και οι πολλαπλασιασμοί θεωρούνται ένα πράγμα. Οπότε, έρχεται όλο αυτό μαζί στο πρώτο μέλος, οπότε γίνεται μείον 0,155 επί H. Μετακόμισε, άρα άλλαξε πρόσωπο και έγινε μείον. Και στο δεύτερο μέλος θα έχω το 11. Το συν D δεν μου χρειάζεται στο πρώτο μέλος, θέλω να έχω μόνο το H, άρα θα μετακομίσει εδώ στο δεύτερο και θα γίνει μείον D. Λοιπόν, τελικά, στο πρώτο μέλος εγώ θέλω να έχω μόνο το H, άρα αυτό πρέπει να εξαφανιστεί και για να εξαφανιστεί θα διαιρέσω και τα δύο μέλη της εξίσωσής μου, θα τα διαιρέσω με αυτό το μείον 0,155 και τα δύο μέλη, με αυτό το μείον 0,155 που θέλω να διώξω. Οπότε, όντως φεύγει από το πρώτο μέλος, έκανα τη διαίρεση μεταξύ τους, οπότε έμεινε το 1. Άρα τελικά, παιδιά, τι βρήκα. Ότι ο τύπος που μου υπολογίζει αυτό το H εγώ που θέλω να βρω είναι 11 μείον D διά μείον 0,155. Με ενοχλεί το πλην που είναι στον παρανομαστή, φεύγει από τον παρανομαστή και έρχεται στον αριθμητή. Οπότε ο αριθμητής θα γίνει D-11, έτσι. Είναι σαν να λέω το πλην όλης αυτής εδώ της ποσότητας, ο αντίθετος δηλαδή αυτής της ποσότητας, ποια είναι. Οι ίδιες οι ποσότητες με αντίθετα πρόσημα. Αντί για μείον 11, συν 11, αντί για σκέτο 11, συν 11 δηλαδή, γράφω μείον 11. Άρα το H υπολογίζεται από αυτή τη σχέση. Τέλεια. Ωραία. Βάλε όπου D το 360 και θα έχεις το αντίστοιχο H που ζητάει η άσκηση. Θα μπορούσα αυτό να το είχα κάνει και στο προηγούμενο ερώτημα, αλλά για λόγους ποικιλίας παρουσιάσαμε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο προηγούμενος τρόπος που κάναμε για να υπολογίσω αυτό εδώ το ερώτημα ήταν πιο χρονοβόρος, ενώ αυτός είναι πιο σβέλτος, έτσι. Άρα, τι απαντάω,
Άρα, αν δε ίσον 360, άνω και κάτω τελεία, το H με τι θα είναι ίσον. Όπου δε βάλε 360, οπότε θα έχεις 360 μείον 11 διά 0,155. Δηλαδή, 349 διά 0,155. Κάνε τη διαίρεση 349 διά 0,155. Θα σου κάνει 2.251,6 μέτρα. Οπότε, άμα χιονίζει κάθε μέρα, δηλαδή 360 μέρες το χρόνο, για να χιονίζει μάλλον 360 μέρες το χρόνο, πρέπει να είμαι σε υψόμετρο 2.251,6 μέτρων. Επομένως, παιδιά, για να λύσω ένα τύπο, για να υπολογίσω μάλλον κάτι, καλό είναι να έχω στο μυαλό μου και τους δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι στον τύπο που μου ζητάει να αντικαταστήσω ό,τι ξέρω, οπότε λύνω μία εξίσωση με άγνωστο αυτό που μου ζητάει να βρω, ή ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός. Να σχηματίσω από την αρχή τον τύπο που μου υπολογίζει αυτό εδώ τον άγνωστο, να δημιουργήσω δηλαδή από την αρχή αυτόν εδώ τον τύπο, οπότε στη συνέχεια πάω στη θέση αυτού του αγνώστου και αντικαθιστώ με την τιμή που μου έχει δώσει η άσκηση. Κάνοντας τις πράξεις, βρίσκω τελικά την τιμή αυτού εδώ του αγνώστου. Και οι δύο τρόποι είναι ισοδύναμοι. Απλά ο ένας είναι πιο σβέλτος, ο άλλος είναι πιο χρονοβόρος. Διαλέγω ό,τι θέλω. Αλλά καλό είναι να έχουμε γενικά στο μυαλό μας και τους δύο τρόπους για περισσότερη ποικιλία και γνώση, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας και για τη διάθεσή σας και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.